Αυτόν είναι θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Μου έλεγε, κοίταξε, σου έδωσε ο Θεός μεγάλο δοχείο και θα δυσκολευτείς να το γεμίσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε δοχείο. Μου λέει, άκουσε, έχει ανθρώπους που γεννιούνται και το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με μία δαχτυλίθρα. Άμα γεμίσει εκείνη η δαχτυλίθρα με χάρη Θεού, για αυτούς είναι άριστα. Έχει ανθρώπους, μου λέει, που το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με ένα φλιντζανάκι του καφέ. Άμα γεμίσει εκείνο το φλιντζανάκι, είναι άριστα. Έχει άλλους, μου λέει, που έχουν ένα φλιντζάνι, άλλους έχουν ένα ποτήρι, άλλοι, μου λέει, έχουν ένα βάζο, άλλοι, μου λέει, έχουν μία δεξαμενή, μερικοί έχουν ένα φράχτη, ο οποίος κάποτε ξεχυλά και ποτίζει και τα γειτονικά χωράφια. Όσο πιο μεγάλο είναι το δοχείο της χάριτος, τόσο πιο μεγάλη και ευθύνη μας. Και απέναντι στο Θεό που το έδωσε και στους καλούς μας προγόνους που το έχτισαν αυτόν το δοχείο, δεν οφείλεται στη δική μας ικανότητα και αξιότητα. Οφείλεται σε κάποια μάνα, σε κάποιον πατέρα, σε κάποιον παππού, σε κάποια γιαγιά, σε κάποιον πρωτινόν παπάν που είχε η γενιά μας, μοναχών, μοναχήν, ενάρετων άνθρωπων, και όλα αυτά οδηγούν εις το δοχείο της ψυχής. Οι σύγχρονοι μπορεί να το ονομάσουν DNA, μπορεί να το ονομάσουν κληρονομικότητα, μπορεί να το ονομάσουν κάτι άλλο στη γλώσσα της σύγχρονης ψυχολογίας. Όμως καμία άλλη απόδοση δεν εδόθη όσον αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πρόσεχε το δοχείο που σου έδωσε ο Θεός, να το γεμίσεις. Ένας, μου έλεγε, που έχει δοχείο η ψυχή του, ίσα με έναν ποτήρι, εάν το γεμίσει με χάρη Θεού, τότε αυτόν είναι άριστα. Εάν, μου λέει, ένας έχει ένα βάζο και το γεμίσει ίσα με τα 2/3, αυτό δεν είναι άριστα.